Το λόγο έχει κυρία Μπόλαρη για 5 λεπτά. Το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, παραμένει. Γιατί ένα χρόνο μετά εξακολουθεί η επιστράτευση των εργαζόμενων στη Στασή? Μία απάντηση έδωσε ο σύντροφος ο Τσουκαλάς. Για τον κανονισμό εργασίας, για τα μισθολογικά τους, για τις συλλογικές συμβάσεις. Θα αποπειραθώ κάποιες υποθέσεις. Μήπως γιατί οι εργαζόμενοι στο μετρό παίζουν ένα εξαιρετικά νευραλγικό ρόλο στις συγκοινωνίες? Μήπως γιατί εκτός των άλλων δεν πρέπει να μεταφέρονται οι διαδηλωτές? Μήπως γιατί δεν τους συγχωρήσατε ποτέ για τη στάση που κράτησαν στην περίοδο των μεγάλων κινητοποιήσεων ενάντια στα μνημόνια, όταν το Σύνταγμα φλεγόταν κυριολεκτικά από τις κρότου λάμψης και τα χημικά αέρια που είχατε εξαπολύσει? Κατά τη γνώμη μας, ο λόγος είναι αυτός. Ο εισηγητής μας αναφέρθηκε στο νόμο 3536, που θωρακίσατε για την ακρίβεια, κάνατε ακραία παρέμβαση στο Σύνταγμα ώστε να διασταλεί ο όρος της επιστράτευσης της επίταξης υπηρεσιών. Συμπληρώσατε τη δημόσια τάξη. Δεν σας έχει φτάσει μόνο αυτό. Ετοιμάσατε προεδρικό διάταγμα το οποίο απαγορεύει τις συναθρήσεις, και υπογραμμίζω τη λέξη συναθρήσεις γιατί θυμίζει άλλες εποχές, απαγορεύει τις συναθρήσεις στο βαθμό που εμποδίζουν την οδική κυκλοφορία και την κοινωνική οικονομική ζωή της χώρας. Μα ποιος εμποδίζει περισσότερο την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας από αυτή την κυβέρνηση που λειτουργεί εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της εργοδοσίας, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών? Ακόμα και εμείς που ξέρουμε τα όρια της αστικής δημοκρατίας, που ξέρουμε κατά πώς χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί του κράτους, ακόμα και εμείς που ξέρουμε κάθε φορά πώς στενεύονται αυτά για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα, ακόμα και εμείς που ξέρουμε πολύ καλά ότι επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει κοινωνική συνένεση, χρησιμοποιεί την ομή βία, έχουμε εντυπωσιαστεί από το ρεκόρ σας. Αναφέρθηκε η Δέσποινα Χαραλαμπίδου πριν στις προηγούμενες πολιτικές επιστρατεύσεις και σημείωσε ότι μέσα σε 4 χρόνια είχαμε 5 από τις συνολικά 11. Και τι να πούμε από εκεί και πέρα? Για την παραγωγή αποφάσεων των δικαστηρίων για παράνομες και καταχρηστικές απεργίες, οι ναυτεργάτες, το μετρό, τα τρόλι, τα λεωφορεία, οι δημοσιογράφοι, οι εργαζόμενοι στο μέταλλο, παράνομες και καταχρηστικές. Να μετρήσουμε πόσες φορές βρεθήκανε οι βουλευτές της αριστεράς στη Γαδά και στην Ευελπίδων μόνο το τελευταίο 1,5 χρόνο. Οι εργαζόμενοι του Σκαραμαγκά, 120 προσαγωγές. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους μαζεύεται απορριμματοφόρα στην Τροχέα κάτω στη Δελιγιάννη. Οι εργαζόμενοι της Γενόπ ΔΕΗ, οι οποίοι είχαν το θράσος να αποκαλύψουν ποιοι βιομηχανοί δεν πληρώνουν χαράτσι. Για όλα αυτά βρεθήκαμε άπειρες φορές Γαδά Ευελπίδων. Τέλος, η εργοδοτική αυθαιρεσία συμπληρώνει όλο αυτό το νομικό απλοστάσιο. Εκείνο που μας κάνει εντύπωση όμως είναι πώς μια κυβέρνηση για να βοηθήσει την εργοδοσία της Fortnet, για να βοηθήσει την εργοδοσία της New Res στο αεροδρόμιο, για να βοηθήσει την εργοδοσία της εταιρείας Παπουτσάνη, για να βοηθήσει αυτή της ACS, της Χαλιβουργίας, επιστρατεύει τα ΜΑΤ, όχι μόνο σε λόγους που υποτίθεται ότι μιλάμε για τη δημόσια τάξη και το δημόσιο συμφέρον, αλλά εκεί που πραγματικά είναι η υπεράσπιση απλά και μόνο του ιδιωτικού κεφαλαίου. Έχετε φτάσει μάλιστα μέχρι και έξω από νοσοκομεία να στέλνετε ΜΑΤ. Τελειώνοντας, 2 φράσεις. Το σύνθημα που σήμερα φώναζε μια καθαρίστρια από αυτές που τρώγανε τα χημικά. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, στο δρόμο θα μείνω μέχρι να δικαιωθώ.
όσο τρόμο και να ασκήσετε, θα βρίσκετε μπροστά σας τη λαϊκή οργή και αντίσταση. Και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν όλες εκείνες οι προσπάθειες για την άρση της πολιτικής επιστράτευσης, αλλά και για την πραγματική δημοκρατία στους χώρους δουλειάς, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και μέτρα εργατικού κοινωνικού ελέγχου που θα σηματοδοτήσουν μια άλλη πορεία για τη ζωή των εργαζόμενων. Το λόγο έχει ο κύριος Καραγιαννίδης για 5 λεπτά.